Κύριε Υπουργέ, φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης για ένα πολύ νομοσχέδιο με πάρα πολλά άρθρα, όπως είπαμε. Έχει γίνει συζήτηση αρκετή και στις επιτροπές. Εμείς έχουμε αναδείξει ότι όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση πήρε την ευκαιρία για να κάνει βαθιές ανατροπές και αλλαγές, αναδιαρθρώσεις κυρίως στις εργασιακές σχέσεις. Και εμείς τουλάχιστον αναδεικνύουμε αυτές τις ανατροπές και καλούμε τους εργαζόμενους να αντιδράσουν, να συγκρουστούν, να διεκδικήσουν τη σταθερή δουλειά, συλλογικές συμβάσεις, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Δεν μπορεί το 2020 να έχουμε ελαστικές μορφές, να μην ξέρει ο κάθε εργαζόμενος πότε θα δουλέψει, πότε θα είναι στο σπίτι με την οικογένειά του, πότε θα έχει ελεύθερο χρόνο και να είναι συνέχεια 24 ώρες στην υπηρεσία της επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι δουλεμπόριο. Αυτό είναι ζούγκλα. Είναι αρμαγεδόνας. Δεν μπορεί σήμερα να ανατρέπονται συλλογικές συμβάσεις που είχαν γίνει υποχρεωτικές από τη δική σας κυβέρνηση και να μην ισχύει τίποτε από το θεσμικό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως για παράδειγμα η συλλογική σύμβαση εργαζομένων στα ξενοδοχεία, η οποία πια δεν εφαρμόζεται, γιατί δεν επαναπροσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ενεργή η σχέση εργασία τους. Ήρθε ο κύριος Δούτσης εδώ πέρα και το ανέλησε. Το πρωί είχαμε πάλι μαζί του μία επίκαιρη ερώτηση. Λέει 40.000 εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόληψης. Ποιοι είναι αυτοί? Τον ρωτήσαμε να μας πει ποιο είναι το προφίλ αυτών των εργαζομένων. Είναι αυτοί που με εκβιασμούς η τρομοκρατία των εργοδοτών δεν κάναν την αίτηση, όπως λέει ο 13-46-83, μέσα από το σωματείο του, όπως λένε οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέσα από τα σωματεία τους? Δεν είναι μόνο οι 40.000, είναι κι άλλοι. Μιλάμε για μεγάλη πλειοψηφία η οποία θα είναι στα αζήτητα. Γι' αυτό και απαιτούμε από την κυβέρνηση, όσοι ήταν πέρυσι στις απιδέλτα των επιχειρήσεων που είναι γραμμένοι στο εργάνι, να έχουν όλη την προστασία της αναστολής και ταχύτητας επαναπρόληψης, της αναστολής και έστω της στήριξης αυτής που έχει αποφασιστεί. Κύριε Υπουργέ, καταθέσαμε μια τροπολογία για τις καθαρίστριες του νοσοκομείου των Ιαννίνων, οι οποίες απολύθηκαν, 18 τον αριθμό. Απολύθηκαν και πιστεύουμε ότι δούλεψαν όλη αυτή την περίοδο και μάλιστα μέσα στις συνθήκες της πανδημίας. Είναι απαραίτητες, όπως λένε, από το νοσοκομείο και καταθέσαμε μία τροπολογία η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει δίκη στο νοσοκομείο. Να κάνει προσλήψεις με νέες συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η δημόσια υγεία. Η καθαριότητα στα νοσοκομεία έχει άλλες απαιτήσεις σήμερα. Επίσης, αυτό ίδιο το αίτημα το υπερασπίζονται κι άλλες εδώ δυνάμεις. Έχουν πάρει, αν θέλετε, τηλέφωνα και δικοί σας άνθρωποι από τα Γιάννενα, από την οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και σας λένε ότι αυτό πρέπει να γίνει και νομίζουμε ότι θα πρέπει να κάνετε αποδεκτή αυτή την τροπολογία προκειμένου η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να προχωρήσει και να κάνει νέες συμβάσεις με αυτές τις εργαζόμενες. Βεβαίως η τροπολογία για τη Λάρκο δεν έγινε αποδεκτή. Εδώ ο καθένας κρίνεται, οι εργαζόμενοι μας βλέπουν, μας ακούν. Εμείς, όπως είπαμε, το νομοσχέδιο αυτό θα το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο για το τι ανατροπές φέρνει στους εργαζόμενους και θα συμβάλλουμε έτσι ώστε οι αγώνες να αναδειχθούν ακόμα. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.